Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι. Καλό απόγευμα σε όλους. Εδώ είμαστε φυσικά ακόμη μία εκπομπή, ένα live news, 11 λεπτά μετά τις 8 το απόγευμα, έτσι ώστε να δούμε όλα τα θέματα της τοπικής, περιφερειακής και πανελλαδικής επικαιρότητας μαζί. Λοιπόν, θα δούμε φυσικά νεότερα και από τα ελληνοτουρκικά σύνορα με ζωντανή σύνδεση με τον Τάσο Παλαιστίδη σε πολύ λίγη ώρα. Θα έχουμε φυσικά νεότερα και όσον αφορά το θέμα του νέου κορονοϊού. 31, κυρίες και κύριοι, συνολικά τα κρούσματα. Είχαμε πραγματικά γιγάντια εξάπλωση μόλις σήμερα. Είχαμε σύν 21 στα ήδη υπάρχοντα κρούσματα, τα 10 δηλαδή που υπήρχαν. Λοιπόν, εμείς θα ξεκινήσουμε όμως ζωντανή μας εκπομπή για σήμερα με μια ιδιαίτερα ευχάριστη και έκπληκτη, θα έλεγα εγώ, ζωντανή σύνδεση από το κέντρο της Καβάλας. Καθώς, άσπα μπαλέτα, φαίνεται ότι η Αμερική ήρθε και ήρθαν και οι Αμερικάνοι να μας δουν. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Απόστολε. Θέλω καταρχάς να ξεκαθαρίσω ότι η παρουσία τους εδώ πέρα δεν έχει κάποια σχέση με όλα αυτά που συμβαίνουν στον Εύρο. Μάλιστα. Οι Αμερικάνοι στρατιώτες κάνουν άσκηση μαζί με Έλληνες στρατιωτικούς, αλλά θα μας πει περισσότερα ο Cliff, τον οποίο έχω δίπλα μου και είναι στον Αμερικανικό στρατό. Good evening, Cliff. Απόστολε. From Καβάλα. Καλησπέρα, λοιπόν, στον Cliff. Καλησπέρα. Α, μιλάμε ελληνικά ή όχι? So and so. Firstly, I have to ask you that what is your experience here in Kavala? Ποια είναι η εμπειρία σου εδώ στην Καβάλα? Τι έχεις ζήσει? So we spend one night here in Kavala. We just left Volos. We've been in Volos for 5 months, and we're on our way up to Poland. So we fly helicopters, and we departed Volos a few hours ago, and we're spending the night here, and we'll continue on north tomorrow morning. Μάλιστα. Λοιπόν, ο Cliff μας αναφέρει, κυρίες και κύριοι, ότι ήρθανε από τον Βόλο, ταξιδέψανε από τον Βόλο και μάλιστα πετάξανε και με ελικόπτερο και από την Ολλανδία στον Βόλο. Είναι για μια νύχτα θα μείνουν ουσιαστικά. Τώρα θα δούνε την Καβάλα, αλλά δεν προλάβανε να δούνε την Καβάλα. Είμαστε φυσικά σε αναμονή. Where have you done the practice here? Πού κάνατε την άσκηση? So, while we were in Volos, we were training with the Hellenic Army. The 1st Aviation Brigade is there in Stefanovicio. And we had a great time training side by side with the Apache pilots that are stationed there. And that was our mission, was just to train with Greek forces and to build our partnership together. Μάλιστα. Μας ανέφερε λοιπόν ο Cliff ότι ήταν πραγματικά μια ξεχωριστή και ιδιαίτερη εμπειρία, όπου μαζί από κοινού ελληνικός και αμερικανικός στρατός έκαναν την άσκηση στον Βόλο, κατά κύριο λόγο. What is your next station? Ποιος είναι ο επόμενος σταθμός σας? So our next station is in Powitz, Poland. It's near Poznan. So we have a couple of more days of flying to get up all the way to Poland. Μάλιστα. Επόμενος σταθμός, Powitz, στην Πολωνία, δίπλα στην Πόσναν, που είναι και η πρωτεύουσα της Πολωνίας. Συγγνώμη, δίπλα στην Πόσναν, την πόλη, όπου θα έχουμε φυσικά και εκεί πέρα μια περαιτέρω άσκηση. What is the main thing that you believe, Cliff, that counts from the positive in Greece, in Greek army? Ποιος είναι λοιπόν το θετικό στοιχείο για τον ελληνικό στρατό? So our experience with the Greek army has been great. Actually, our entire experience in Greece has been fantastic. Since we arrived in October, the people have been so nice. They've received us in. The people in Volos were incredibly generous to all of our soldiers while we were there. And training with the Army and the Marines and the Air Force, we've had a fantastic time. What was so great was we were able to start training and flying our Apaches and Hellenic Apaches within just a couple of weeks of being on the ground in October. So we did a lot of great training over the last 5 months. Από τον Οκτώβριο, λοιπόν, όπου και υπάρχει αυτή η συνεργασία Ελλάδος με Ηνωμένα Πολιτεία Αμερικής και στον στρατό, πραγματικά μια ξεχωριστή εμπειρία και για τον ίδιο και για τους Αμερικανούς και για τους Έλληνες στρατιώτες. Μια ιδιαίτερη εμπειρία η πτήση με τα Apache, τόσο τα ελληνικά όσο και τα αμερικανικά, όπως επισημαίνει ο Cliff. One last question about the situation in Evros, Cliff, in our borders. What is your opinion from all this? Για την κατάσταση λοιπόν στα σύνορα, στα ελληνοτουρκικά, διότι βλέπουμε και την παραβίαση από πλευράς κάποιων ουσιαστικά συνθήκων από πλευράς της Τουρκίας. What is your opinion? Unfortunately, I'm not really aware of the situation, and we're moving on to the north.
I understand that there is something going on there, but I wish I did have an opinion, but unfortunately I don't. Okay, okay. Δεν έχει κάποια συγκεκριμένη άποψη ο Cliff σχετικά με αυτό. Δεν έχει και την καλύτερη ενημέρωση ενδεχομένως έτσι ώστε να μας μεταφέρει. Ωστόσο, μας το κρατάμε αυτό όσον αφορά και την... Because, Cliff, tomorrow we have visitors from USA. We have Jeffrey Pyatt and Mr. Palmer in Alexandroupolis. Θα έχουμε την επίσκεψη του κύριου Palmer και του Jeffrey Pyatt αύριο στην Αλεξανδρούπολη. I don't know if you go there. No, we actually we just met with Ambassador Pius a couple of weeks ago in Stefanovicio. I guess it's just a coincidence, but we'll be departing early in the morning to continue on to Poland. Μάλιστα, οπότε νωρίς το πρωί θα φύγουν για την Πολωνία, οπότε δεν θα βρεθούν στην Αλεξανδρούπολη όπως μας αναφέρει ο Cliff. Thank you, Cliff, very much for this live interview from Kavala, from Greece. And we hope you a nice trip to Poland from now on, and we will see. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, λοιπόν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και την συνάδελφο, την Άσπα Τιμπαλέτα, για αυτή τη ζωντανή, λοιπόν, σύνδεση. Μας μετέφερε και τα νεότερα. Μια πολύ άριστη συνεργασία, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, των δύο στρατών, αμερικανικού και ελληνικού. Αναμένουμε φυσικά τα νεότερα. Από το Βόλο, λοιπόν, ήρθαν εδώ. Θα μείνουν μια νύχτα και θα είναι αύριο στην Πολωνία. Λοιπόν, πάμε στο μέτωπο τώρα του κορονοϊού. Πάμε να καλησπερίσουμε την πρόεδρο του ΕΙΝΑΠ, την κυρία Παγώνη. Καλησπέρα, κυρία Παγώνη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Λοιπόν, απρόσμενο το αποτέλεσμα, αλλά σήμερα το μεσημέρι είχαμε την ανακοίνωση από πλευράς του λοιμοξιολόγου, του κύριου Τσιόδρα, για συν 21 κρούσματα του νέου κορονοϊού στην χώρα μας. Ευτυχώς, βέβαια, και τα 21 μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να είναι σε σοβαρή κατάσταση. Τίνει να παίρνει επιδημικές τάσεις, κυρία Παγώνη, το κορονοϊός, ή ακόμα είμαστε προς το παρόν, πίσω? Δεν ναι. μπορούμε να το πούμε. Ναι. Αυτό που έχουμε να πούμε ότι θα πρέπει να προσέξουμε όλοι από εδώ και πέρα, να τηρούμε τους κανόνες ατομικής υγιεινής, δηλαδή το πλήθημα των χεριών. Οπωσδήποτε και πολύ συχνά. Θα πρέπει να φοράμε, αν κάποιοι στην οικογένειά μας αρρωστήσουν, να φορέσουν αμέσως τη μάσκα. Δεν θα πρέπει να τρέχουμε στα νοσοκομεία κατευθείαν. Θα περιμένουμε να δούμε τα πρώτα συμπτώματα, να δούμε πώς θα πάει η κλινική εικόνα μας, να επικοινωνήσουμε με τον γιατρό μας και μετά να πάρουμε τον ΕΟΔΗ για να πάρουμε τις οδηγίες που χρειάζεται. Αυτό που έγινε, ας πούμε, τα περιστατικά, δηλαδή, που ήρθαν σε επαφές με πολύ κόσμο, που ήρθαν από την εκδρομή και όλα αυτά, θα προσπαθήσουμε από εδώ και πέρα να τα αποφεύγουμε. Αυτό ακριβώς, κυρία Παγώνη, επειδή έκανε ένα ταξίδι. Καλά είναι να μην πηγαίνουμε σε κλειστούς χώρους ναι. αυτές τις μέρες, μέχρι να δούμε την εξέλιξη, γιατί όπως ξέρετε, είναι ένας ιός τον οποίο δεν γνωρίζουμε. Γνωρίζουμε πολύ λίγα πράγματα. Βλέπουμε ότι μεταδίδεται πάρα πολύ γρήγορα. Βέβαια, το θετικό είναι ότι το 90% των ασθενών οι οποίοι νόσησαν ήταν με απλά συμπτώματα και χωρίς να χρειαστούν να πάνε σε μονάδες εντατικής θεραπείας κλπ. Αυτοί οι οποίοι έκαναν τις επιπλοκές ήταν οι ομάδες του υψηλού κινδύνου. Αυτό ακριβώς, όπως έχουμε και με τον 67χρονο που νοσηλεύεται στη μονάδα δυτικής θεραπείας στο Ρίο. Ναι, είναι σε Παγών. Σοβαρή κατάσταση, το μόνο περιστατικό που είναι σε σοβαρή κατάσταση. Οι υπόλοιποι είναι καλά, δηλαδή μπορούμε να πούμε ότι είναι μία ελεγχόμενη κατάσταση. Μάλιστα. Μία ερώτηση, επειδή ακριβώς τώρα ο συγκεκριμένος, το συγκεκριμένο κρούσμα, το ένατο, ο κύριο 67χρονος, που ήταν και διευθυντής σε σχολείο, δεν γνώρισε ενδεχομένως ή στην Ισραήλ και στην Αίγυπτο που ταξίδεψε, μπορεί να κόλλησε και τον νέο κορονοϊό, ήρθε σε στενή επαφή με 21 από τα 24 άτομα που ήρθε σε στενή επαφή. Βλέπουμε ότι εξαπλώθηκε τόσο γρήγορα ο ιός που 21 άτομα αμέσως νόσησαν. Αυτό είναι το... Οι κορονοϊοί εξαπλώνονται πάρα πολύ γρήγορα. Αυτό το γνωρίζαμε. Άλλωστε είχαμε πει και εδώ και μέρες ότι περιμένουμε και στην Ελλάδα κρούσματα. Αρκετά. Ήταν αναμενόμενο.
φαινόμενο και θα περιμένουμε κι άλλα. Δεν πρέπει να είμαστε πανικό, πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε με σοβαρότητα και ψυχραιμία. Μάλιστα. Και φυσικά να είμαστε ψύχρεμοι και να μην πανικοβαλόμαστε κιόλας, κυρία Παγώνη. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Είναι το πιο σημαντικό. Δηλαδή, η ψυχραιμία είναι ο καλύτερος γιατρός για την αντιμετώπιση αυτών των περιστατικών. Με το να τρέχουμε πανικόβλητα από το νοσοκομείο το ένα στο νοσοκομείο το άλλο, χωρίς να... Το μόνο που θα κάνουμε είναι να μεταδίδουμε, τίποτα άλλο. Μάλιστα. Λοιπόν, βρισκόμαστε φυσικά και εμείς παρακολουθούμε τις εξελίξεις γύρω από τον νέο κορονοϊό. Μείναμε και αλήθεια είναι έκπληκτοι με τη σημερινή ανακοίνωση του κυρίου Τσιόδρα, διότι ενώ πήγαινε σε χαλαρούς ρυθμούς, είδαμε ξαφνικά 21 κρούσματα, ωστόσο το επαναλαμβάνουμε, είναι σε καλή κατάσταση. Από τη στιγμή που ανακοινώθηκε το πρώτο κρούσμα, ήταν αναμενόμενο να έχουμε και πολύ περισσότερα κρούσματα. Δεν είναι αναμενόμενο, ειλικρινά. Για μας, τουλάχιστον στον ιατρικό χώρο, αυτό ήταν αναμενόμενο. Κυρία Παγώνη, τι έχετε να πείτε για τη δεύτερη φάση του κορονοϊού? Κοιτάξτε, η δεύτερη φάση είναι... Θα πρέπει να περιμένουμε καταρχήν να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Ναι. Να δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα. Εάν ξεκινάμε να μιλάμε για τη δεύτερη φάση, θα δημιουργήσουμε πανικούς. Θεωρώ ότι πρέπει να σιγά-σιγά να τα αντιμετωπίζουμε ανάλογα με τα περιστατικά που θα έχουμε. Εμείς τουλάχιστον στα νοσοκομεία, αυτό που έχουμε να πούμε είναι ότι το ιατρικό προσωπικό και το νοσηλευτικό θα πρέπει οι ασθενείς να έχουν μεγάλη εμπιστοσύνη, γιατί τουλάχιστον οι Έλληνες επιστήμονες μέχρι τώρα έχουμε δείξει ότι είμαστε πολύ καλοί στο να αντιμετωπίζουμε σοβαρά προβλήματα. Μάλιστα. Η κατάσταση των νοσοκομείων, και επειδή έχουμε και μέχρι στιγμής 31 κρούσματα... Έχουμε πει και έχουμε τονίσει ότι στα νοσοκομεία υπάρχουν πολλές ελλείψεις. Έχουμε μιλήσει για τα κρεβάτια των μαντάζων εντατικής θεραπείας. Έχουμε ζητήσει να λειτουργήσουν σε όλη την Ελλάδα τα 100 κρεβάτια που είναι έτοιμα, εξοπλισμένα, αλλά δεν υπάρχει προσωπικό νοσηλευτικό και ιατρικό. Θέλουμε λοιπόν αυτά και τώρα να προχωρήσουν όσο γίνεται πιο γρήγορα. Έτσι, έτσι. Και όσο γίνεται φυσικά και πιο γρήγορα και ήρεμα, εννοείται. Έτσι, ήρεμα ώστε να και μην να έχουμε... γίνουν οι προκηρύξεις των θέσεων σύντομα, με τουλάχιστον ταχύς διαδικασίες, προσλήψεις προσωπικού, νοσηλευτικού και ιατρικού στα νοσοκομεία. Μάλιστα. Λοιπόν, κυρία Παγώνη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτήν την επικοινωνία. Να είστε κι εσείς καλά. Ευχαριστούμε πραγματικά πάρα πολύ. Είδαμε λοιπόν 31 κρούσματα. Φυσικά δεν πρέπει να πανικοβαλόμαστε. Πρέπει να είμαστε ψύχρεμοι ακόμη και για την αντιμετώπιση αυτού του νέου κορονοϊού που έχει έρθει λοιπόν στην ζωή μας. Είναι φυσικά και τα άλλα τα θέματα, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Θα τα αντιμετωπίσουμε όλα όπως φυσικά μπορούμε. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε ελάχιστα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε, εκπομπή ένα live news συνέχεια και από ό,τι φαίνεται έχουμε νεότερες εξελίξεις, έκτακτες μάλιστα, καθώς αποφασίστηκε εκεχηρία στο Ιντλίμπ της Συρίας μετά από τη συνάντηση Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν και Βλαντιμίρ Πούτιν στην Ρωσία. Είναι ευχάριστες εξελίξεις φυσικά και για τον πόλεμο που υπάρχει στην Συρία. Δεν ξέρουμε αν τέθηκε επιτάπητος και τα όσα γίνονται φυσικά και στα ελληνοτουρκικά σύνορα. Βλέπουμε όμως Τζαβούσογλου δηλώσεις σταθερά. Οι Έλληνες πυροβολούν από στεριά και θάλασσα τους πρόσφυγες. Εντάξει, σταθερή ρητορική και προκλητική φυσικά ρητορική από πλευράς τουρκικής κυβέρνησης. Τάσο Παλαιστίδη, καλησπέρα από τον Εύρο. Τζαβούσογλου λέει πάλι τα δικά του. Στου κουφού την πόρτα όσο θέλεις βρόντα. Εντάξει, είναι μια τακτική την οποία εφαρμόζει η Τουρκία και ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Τσαβούσογλου. Αν αναφέρεται ο κ. Τσαβούσογλου αυτά τα οποία συνέβησαν, τα επεισόδια τα οποία συνέβαιναν μέχρι και χθες στις Καστανές, στη χερσαία ζώνη, δηλαδή στο φράχτη, να πετούν καπνογόνα, να πετούν δακρυγόνα οι πρόσφυγες και οι ελληνικές αρχές να μην κάνουν χρήση των όπλων
για εκφοβισμό στον αέρα υπάρχει μια διαφορά. Τι εννοεί ο κύριος Τζαβούσογλου πυροβολισμούς. Ο πυροβολισμός στον αέρα είναι πυροβολισμός στον αέρα. Το ίδιο κάνει και η δική του χώρα. Γιατί οι πρόσφυγες από την πλευρά της Τουρκίας δεν προμηθεύτηκαν τα χημικά από σούπερ μάρκετ, τα προμηθεύτηκαν από τη δική του κυβέρνηση. Οι στρατοχωροφύλακές του πυροβολούν επίσης στον αέρα. Είναι μάρτυρες όλοι οι δημοσιογράφοι και όλοι όσοι βρίσκονται στην πρώτη γραμμή. Τι θέλει έτσι να πει ο κύριος Τζαβούσογλου? Έτσι. Ότι οι κακοί Έλληνες κακώς φυλάτουν τα σύνορά τους και κακώς πυροβολούν στον αέρα και εκφοβισμό. Είναι άλλο εκφοβισμός και άλλο πυροβολό στο άτομο. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα, δύο διαφορετικές έννοιες. Άλλωστε, εδώ, ο Ερντογάν και η τουρκική κυβέρνηση Τάσο ανοίγει τα σύνορα μόνο εκεί που θέλει να τα ανοίξει και ζητάει και από την χώρα μας να ανοίξει τα σύνορα διάπλατα εκεί που θέλει εκείνη να τα ανοίξουμε. Λοιπόν, την κατάσταση αυτή τη στιγμή στον Εύρο θέλουμε να μας δώσεις. Συνεχίζεται φυσικά το ρεπορτάζ, επιτόπιο ρεπορτάζ από εσένα και από τον συνάδελφο τον Κώστα τον Πατσουλίδη, τον οποίο φυσικά σας ευχαριστούμε και για τις εικόνες που μας στέλνετε και μας δίνετε. Τι γίνεται τώρα στον Εύρο? Κοιτάξτε, θα δείτε, υπάρχει μια εξέλιξη όπου έχουμε μια άνοδο της στάθμης του ποταμού, καθώς έχουν αποδεσμευτεί μικρές μεν ποσότητες νερού από τα φράγματα της Βουλγαρίας, που αυτό σημαίνει ότι θα δυσκολεύσει το έργο των διακινητών να περνούν τους πρόσφυγες με τις πλαστικές βάρκες στον Εύρο. Από την άλλη, έχουμε βροχόπτωση σχεδόν στο σύνολο του νομού, που αυτό δυσκολεύει τους πρόσφυγες να μετακινηθούν από την τουρκική πλευρά στο ποτάμι, έτσι ώστε να εισέλθουν στην Ελλάδα. Από την άλλη, ενισχύονται οι δυνάμεις και υπάρχει σύσκεψη στο ΓΕΘΑ υπό τον αρχηγό, τον στρατηγό, τον κύριο Φλόρο, αν απαιτηθεί μετά για τη δήλωση ότι θα βρεθούν άλλοι χίλιοι μπορτομπερελί στον κατά μήκος του ποταμού Εύρω από την πλευρά της Τουρκίας. Θα ενισχυθούν οι δυνάμεις και αύριο. Να σας πω ότι εδώ το ηθικό είναι ακμεότατο, η αλήθεια είναι αυτή. Ο Αγροτικός Σύλλογος των Σερών ήδη κάνει κάλεσμα αύριο να συγκεντρωθούν σε συγκεκριμένο σημείο, έτσι ώστε να έρθουν με τα αγροτικά τους μηχανήματα είτε με τα αγροτικά τους αυτοκίνητα να ενισχύσουν τους συναδέρφους τους στις σφαίρες. Εδώ φαίνεται πως δεν κάνουν πίσω. Βρίσκονται στην πρώτη γραμμή μαζί με τους αστυνομικούς και τους στρατιωτικούς της χώρας μας στην πρώτη γραμμή. Αυτοί, αν λέγονται αγρότες, κτηνοτρόφοι, αλλοίς και νέοι άνθρωποι, φυλάτουν λοιπόν τα σύνορά τους εδώ στις Φέρες, στον Εύρο. Ελάτε, κύριε Αλεξάνδρου, δεν είναι κακό. Όταν είναι οι συνδέσεις αυτές, άλλωστε είναι και η μαγεία. Ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου του Δήμου της Αλεξανδρούπολης, ο Κώστας ο Αλεξανδρής, μόλις πριν λίγα λεπτά έφτασε στο σημείο που είμαστε, γιατί αντιλαμβάνεστε όλοι ότι σε απαγορευμένες ζώνες του στρατού είναι αδύνατο να πλησιάσουν και δημοσιογράφοι και εικονολήπτες. Λοιπόν, από την πρώτη στιγμή. Από την πρώτη στιγμή, ναι, δηλώσαμε το παρόν. Ούτως ή άλλως υπήρχε η οργάνωση, από ο σύλλογος είναι πολύ οργανωμένος. Απευθυνθήκαμε στην αστυνομία, στο στρατό, σε ό,τι μας χρειαστεί να βοηθήσουμε. Ξέρουμε καλά το μέρος και ήδη θεωρώ ότι ο κόσμος έχει προσφέρει πάρα πολλά. Γι' αυτό έχουμε και πολύ θετικό αποτέλεσμα. Εγώ αυτό που θέλω να πω και να κάνω μια έκκληση και στον κόσμο που ακούει είναι ότι επειδή πλέον η κατάσταση θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, καλό είναι αυτοί που θα έρθουν να μην έρθουν, απαγορεύεται να μπουν μέσα στο Δέλτα, μέσα στην περιοχή φύλαξης. Ο στρατός έχει αναλάβει το έργο και η αστυνομία και ουσιαστικά οι ομάδες που έχουμε κάνει των ανθρώπων εδώ της περιοχής. Είναι τα σημεία δύσκολα, είναι επικίνδυνη η κατάσταση. Δεν μπορεί να μπει κάποιος άλλος μέσα. Γι' αυτό και θα ήθελα παράκληση και από την αστυνομία να μην έρχεται ο κόσμος μέσα στην περιοχή του κάμπου. Άλιστα. Η κατάσταση πώς θεωρείται τις τελευταίες ημέρες, διότι βλέπουμε τις η πίεση είναι πάρα πολύ μεγάλη από την πλευρά της Τουρκίας στη χώρα μας? Ναι, κοιτάξτε, αυτό που είδα εγώ με τα μάτια μου είναι ότι μιλάμε για χιλιάδες ανθρώπους και για ανθρώπους οι οποίοι ήταν διάφορων εθνικοτήτων, αλλά το 90% ήταν, επειδή έχουμε συνηθίσει, το ξέρετε όλοι, το πρόβλημα το λεφομεταναστευτικό δεν είναι σημερινό, είναι εδώ και χρόνια,
και βλέποντας από μακριά ξέρουμε και ποιος είναι, τι είναι. Σίγουρα δεν είναι Σύριοι. Σίγουρα δεν είναι από εμπόλεμες καταστάσεις. Το 90% των ανθρώπων ήταν μαύροι και μιλάμε για πολλές χιλιάδες ανθρώπους. Και ένα άλλο που θέλω ουσιαστικά να στείλουμε ως μήνυμα είναι ότι αυτό που γίνεται τώρα αυτές τις μέρες είναι ότι στέλνουμε ένα μήνυμα πως η χώρα είναι οργανωμένη, ότι υπάρχουν σύνορα, όπως υπάρχουν σε όλες τις χώρες σύνορα, όπως εμείς δεν μπορούμε να πάμε να περάσουμε το ποτάμι, να πάμε στην Τουρκία γιατί θα συλληφθούμε, έτσι θα πρέπει να καταλάβουν και οι Τούρκοι ότι δεν μπορούν να στέλνουν και να οδηγούν 10.000, 20.000 ανθρώπους πλέον, δεν ξέρουμε το νούμερο πώς είναι απέναντι, να τους οδηγούν σε μια άλλη χώρα. Έτσι. Αυτό είναι το ξεκάθαρο, ότι ο Εύρος φορείται πραγματικά και παρόλο που οι συνθήκες είναι άσχημες, εγώ μόλις βγήκα από μέσα, υπάρχουν πάρα πολλοί στρατός, πάρα πολλή αστυνομία, οι κάτοικοι είναι οργανωμένοι, υπάρχει ηθικό ακμεότατο που λέμε και θεωρώ ότι όλοι δίνουν το κάτι παραπάνω για να μπορέσουμε να φυλάξουμε τα σύνορα. Εσείς βλέπετε τους πρόσφυγες, τους μετανάστες στην πλευρά της Τουρκίας, στα αναχώματα έχετε την οπτική επαφή για να λέτε ότι αυτό που είδατε εσείς, μιλάμε για ορδές χιλιάδων, τριών, πέντε χιλιάδων ανθρώπων που καθοδηγούνται από την τουρκική πλευρά από τα αναχώματα. Ναι, είναι ξεκάθαρο ότι το βλέπουμε. Ξέρετε ότι τα χωράφια μας είναι δίπλα από το ποτάμι, ξέρουμε πολύ καλά τους δρόμους, ξέρουμε πολύ καλά τα μονοπάτια. Αυτό βλέπουμε, ενημερώνουμε και τους στρατιωτικούς, άλλωστε είμαστε όλοι μαζί, στρατιωτικοί, αστυνομικοί, όλοι εκεί. Παρακολουθάμε, παρακολουθείται πάρα πολύ καλά η περιοχή. Μπορώ να πω ότι είχα πολλά χρόνια να δω τόσο οργάνωση. Ειδικά τις τελευταίες τρεις μέρες είναι εντυπωσιακό το γεγονός. Και έχουμε δει πάρα πολλές εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους να τους μετακινούν είτε με λεωφορεάκια είτε με μεταφορικά του στρατού, να υπάρχουν στρατιωτικοί μέσα οπλισμένοι, τους λεγόμενους τζανταρμάδες που λέμε εμείς, η στρατιωτική αστυνομία που έχουν αυτοί. Και βλέπεις ότι είναι πλήρως κατευθυνόμενο. Είναι δηλαδή ένα σύστημα το οποίο κατευθύνει πού να πάνε οι άνθρωποι αυτοί εδώ. Γιατί είναι άνθρωποι που δεν γνωρίζουν. Ναι, είναι έτσι ακριβώς. Γιατί είναι άνθρωποι που δεν γνωρίζουν το χώρο και γι' αυτό βέβαια αυτό κάνει πιο εύκολο την αντίδραση τη δικιά μας. Γιατί είναι αργές οι κινήσεις. Δεν είναι αυτό το μεταναστευτικό που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια που ήταν 5 ατόμων, 10 ατόμων οι οποίοι ξέρανε, τους πήγαιναν. Που ήταν περιορισμένος και ο αριθμός των διακινητών. Έτσι, δεν υπήρχαν τόσοι διακινητές. Έτσι ακριβώς. Γι' αυτό επειδή βλέπεις πιο μεγάλο όγκο, μπορείς να υπολαβαίνεις και υπάρχει αντίδραση πιο εύκολη. Λοιπόν, τώρα τις τελευταίες μέρες έχουμε μεγαλύτερη πίεση από τις προσφυγικές ροές. Διότι υπάρχουν δηλώσεις και του κ. Τσαβούσογλου ότι κακοί Έλληνες που πυροβολούν τους μετανάστες. Και δίνουν άλλο και όπλα. Να πυροβολώ για εκφοβισμό όταν βλέπω χιλιάδες. Και άλλο να πυροβολώ να θέλω να σκοτώσω κάποιον. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Ναι, καταρχάς να πω αυτό που είδαμε. Είδαμε ανθρώπους από την πλευρά της Τουρκίας να πυροβολάνε. Στον αέρα βέβαια, έτσι, να πυροβολάνε για να τους οθήσουν τους ανθρώπους αυτούς να περάσουν το ποτάμι, κάτι που δεν είναι και εύκολο, έτσι, δεν είναι, η περιοχή είναι πολύ δύσκολη. Σίγουρα υπάρχει και από την ελληνική πλευρά πυροβολισμοί, υπάρχει και αστυνομία, έτσι, δεν είναι, με κάποιο τρόπο πρέπει να προστατεύσουν τα σύνορα. Θεωρώ ότι και η παρουσία του κόσμου και προπάντων η παρουσία με φώτα τη νύχτα, τα αυτοκίνητα, τα τζιπάκια, τα περιπολικά, όλα αυτά εδώ δημιουργούν μια αίσθηση ότι υπάρχει από την δικιά μας πλευρά ότι υπάρχει μια άμυνα, υπάρχει κράτος, υπάρχει φύλαξη. Υπάρχει φύλαξη, έτσι ακριβώς. Γιατί φανταστείτε, το λέω ότι για μας μπορεί να ήταν, δεν πρόκειται να μείνει κανένας άμα περάσει εδώ, δεν πρόκειται να μείνει κανένας εδώ. Όλο το βάρος θα περάσει στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα. Το θέμα είναι ότι είναι τόσες χιλιάδες οι άνθρωποι που είναι από την άλλη πλευρά, που εάν περάσει το μήνυμα ότι η Ελλάδα είναι ένα ξέφρενο αμπέλι, δυστυχώς θα έρθουν εκατομμύρια. Και θεωρώ ότι, και λέω, θα πω την λέξη επιτέλους, επιτέλους μπήκε ένα φρένο σε όλη αυτή την κατάσταση. Επιτέλους πρέπει να βρούμε τα σύνορα.
Υπάρχουν τελωνία, αυτοί που είναι νόμιμοι μπορούν να έρθουν, μπορούν να μπουν σε άλλη διαδικασία. Το να μπει ο κάθε παράνομος και μάλιστα με την επιβολή των Τούρκων, αυτό είναι λαθρέα εισβολή. Έτσι. Θα έρθουν και συνάδελφοί σας για να σας ενισχύσουν από τις αίρες, κύριε Αλεξανδρή. Η δική μου παρέκκληση ήταν να μην έρθουν. Να σας το πω και δημόσια, ότι αυτή τη στιγμή είμαστε κι εμείς τόσο κουρασμένοι, τόσο πιεσμένοι. Έχουμε 5 μέρες μέσα στον κάμπο, μέσα στην υγρασία. Δυστυχώς έχουμε να βλέπουμε μια πλευρά και θα πρέπει να σκεφτόμαστε και την άλλη την πλευρά από πίσω. Τι γίνεται από πίσω από φίλους μας, έτσι. Γι' αυτό και εγώ έκανα παρέκκληση να μην έρθουν ή αν έρθουν να έρθουν μέχρι εδώ. Θεωρώ ότι ο στρατός είναι πάρα πολύ ενισχυμένος, έχει πάρα πολύ έντονη παρουσία. Τα παιδιά της συνοροφυλακής πραγματικά ήταν εντυπωσιακοί. Επειδή τους είδαμε, τους ζήσαμε, θεωρούμε ότι βγάλαν το μεγαλύτερο μέρος της δουλειάς. Δηλαδή πραγματικά φύλακες των συνόρων. Και θεωρώ ότι δεν χρειάζεται ούτε να έρθει κάποιος. Γιατί σας λέω, ένα λάθος μπορεί να στοιχήσει είτε στη χώρα μας είτε σε τέτοιο. Γίνεται πάρα πολύ καλή δουλειά. Το μήνυμα η άλλη πλευρά το έχει πάρει και νομίζω το έχει πάρει τόσο δυνατά που φαίνεται και, και το αποτέλεσμα. Γιατί το αποτέλεσμα είναι ότι έχουν περάσει ελάχιστοι. Εδώ στην δικιά μου περιοχή θα πω μηδενικός αριθμός ανθρώπων. Δεν είμαστε ούτε ρατσιστές, ούτε έχουμε κάτι με κάποιον άνθρωπο. Θεωρούμε όμως ότι θα πρέπει να υπάρχουν σύνορα, θα πρέπει να υπάρχει φύλαξη των σύνορων. Και όποιος είναι αρθεί, να έρθει νόμιμα. Έτσι. Ευχαριστώ πολύ. Καλό κουράγιο σε εσάς και σε όλους. Ευχαριστούμε πραγματικά πάρα πολύ τον κύριο Αλεξανδρή, ο οποίος τα είπε ορθά και φυσικά και έδωσε την δική του απάντηση και για τα όσα φυσικά ακούσαμε και ελέγχθησαν για πυροβολισμούς από χωρικούς, ντόπιους, πέρα από το στρατό δηλαδή, από πλευράς της Τουρκίας. Πολλά ακούσαμε. Είπε και κάτι πολλά πάρα πολύ σημαντικό, ακούσει. Απόστολε. Ναι. Απόστολε, ναι. Είπε κάτι πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο το λέμε από την πρώτη στιγμή που είμαστε εμείς στον Εύρο. Ότι οι πυροβολισμοί που ακούμε και καταγράφουμε σε ήχο, όχι σε εικόνα, δεν είναι αποκλειστικά της κακής Ελλάδος. Σωστά. Είναι πυροβολισμοί των αρχών της Τουρκίας, που πυροβολούν για εκφοβισμό στους ανθρώπους, για να περάσουν με τον πιο βίο τρόπο το ποτάμι για να περάσουν στην Ελλάδα. Έτσι. Οι πυροβολισμοί είναι από την πλευρά της Τουρκίας και ανταποδίδουν οι ελληνικές αρχές για εκφοβισμό όταν υπάρχει αυτό το φαινόμενο. Δεν μπορεί να πυροβολούν 20 στρατοχωροφύλακες τους 1000 μετανάστες να μπουν μέσα στο ποτάμι και να περάσουν στην Ελλάδα και όταν βλέπουμε ότι μπαίνουν στη χώρα μας να μην ανταποδώσουμε πυρά για εκφοβισμό. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Άλλο, ο εκφοβισμός είναι κάτι σαν το Πάσχα, την Ανάσταση. Αυτούς τους πυροβολισμούς λέμε. Μάλιστα. Λοιπόν, Τάσο, ευχαριστούμε πραγματικά πάρα πολύ. Κρατάμε το γεγονός ότι υπάρχει μια αποκλιμάκωση από ό,τι μας μετέφερε. Ωστόσο, βλέπουμε και θα είναι πάλι σίγουρα μεγάλη νύχτα και για το να μην περάσουν παράνομα στην χώρα μας οι μετανάστες προς το ελληνικό φυσικά έδαφος. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ζωντανή αυτή σύνδεση. Θα έχουμε φυσικά, προσπαθήσουμε να έχουμε και μια ακόμη ζωντανή σύνδεση. Θα δούμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα όμως τώρα, κυρίες και κύριοι, και επιστρέφουμε σε ελάχιστα λεπτά. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαστε, εκπομπή ένα live news. Συνέχεια 10 λεπτά πριν τις 9 το βράδυ. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα πολύ σημαντικό θέμα το οποίο έχει ξεσπάσει στην Περιφερειακή Ενότητα των Σερών και πιο συγκεκριμένα στη Ροδόπολη. Θα πάμε να βάλουμε στην κουβέντα και να καλησπερίσουμε τον αντιδήμαρχο συντηγής, τον κύριο Στάθη Ζαπρίδη. Καλησπέρα, κύριε Ζαπρίδη. Καλησπέρα σας, καλησπέρα. Καθώς βλέπουμε και είδαμε φυσικά, θα δούμε και αναλυτικό ρεπορτάζ του Δελτίου Ειδήσεων, αντιδράσεις και κατάληψη από την τοπική κοινωνία αλλά και φυσικά τον Δήμο της Συντικής για την δημιουργία του κλειστού κέντρου προώθησης μεταναστών στην Ροδόπολη. Έτσι ακριβώς. Σήμερα είχαμε μια ειρηνική διαμαρτυρία, γιατί το μάθαμε εντελώς στοιχεία, δεν γνωρίζαμε τίποτε. Το μάθαμε εντελώς στοιχεία με τους ανθρώπους που ήρθαν να κάνουν εργασίες μέσα στο στρατόπεδο. Δεν είχαμε καμία ενημέρωση και γι' αυτό σήμερα και χθες το βράδυ προβήκαμε σε ειρηνικές διαμαρτυρίες. Τα προβλήματα είναι πολλά εκεί πέρα. Το όνομα σας πώς είναι? Απόστολος. Κύριε Απόστολε, για το στρατόπεδο του Ροδόπουλου θέλουν να κάνουν τη δομή. Πήραν μια απόφαση. Δεν υπάρχουν υποδομές. Ναι. Είναι ένα χωριό
500 κατοίκων, θέλουν να φέρουν 1.000 άτομα, δεν ξέρουμε ποια φυλή θα είναι. Είναι αυτοί που περνάνε αυτή τη στιγμή από τα σύνορα, ενώ τα σύνορα φυλούνται. Το στρατόπεδο, να γνωρίζετε, είναι μέσα στο χωριό, γύρω-γύρω είναι σπίτια, είναι το νηπιαγωγείο, είναι το γήπεδο εκεί πέρα. Mm. Οι βεράντες του σπιτιού να απέχουν 3 μέτρα από το στρατόπεδο και καταλαβαίνετε τι προβλήματα θα δημιουργηθούν. Αντιδήμαρχε, επειδή είπατε ότι δεν είχατε κάποια ενημέρωση, είχαμε κάποια τοποθέτηση και του Υπουργού, του κ. Μηταράκη, αλλά και του κυβερνητικού εκπροσώπου, του κ. Πέτσα, ότι έχουν γίνει επικοινωνίες και συνεννοήσεις με τις τοπικές κοινωνίες για τη δημιουργία αυτών των κέντρων. Τι ακριβώς έγινε στην περίπτωση σας? Για τη δομή που θέλουν να κάνουν στην Ροδόπολης, είπα, το μάθαμε εντελώς στοιχεία από τον πρόεδρο εκεί της κοινότητας Ροδοπόλεως προχθές το βράδυ. Και την άλλη μέρα κάναμε έκτακτο συμβούλιο. Είναι η τέταρτη απόφαση που παίρνουμε σαν δημοτικό συμβούλιο ότι δεν δεχόμαστε λαθρομετανάστες στο Δήμο Συνδίκης να μην γίνει καμία δομή. Και το άλλο που θέλω να σας πω είναι ότι η κυβέρνηση προεκλογικά δεσμεύτηκε ότι 1% θα υπάρχουν λαθρομετανάστες σε κάθε Δήμο. Εμείς το 1% είμαστε καλυμμένοι από λαθρομετανάστες στο Δήμο μας. Yeah. Υπάρχουν και άλλοι Δήμοι και άλλα στρατόπεδα που μπορούν να κάνουν αυτές τις δομές. Μάλιστα. Οπότε, αντιδήμαρχε, φανερά αντίθετη και η τοπική κοινωνία αλλά και ο Δήμος στην δημιουργία. Μα σήμερα όλα τα χωριά έχουν σηκωθεί. Ναι. Όλοι οι δημότες ήταν εκεί έξω από το στρατόπεδο και όλοι διαμαρτύρονταν. Τα προβλήματα ήταν πολλά. Εμείς περιμέναμε, είμαστε ένας τουριστικός Δήμος, πρώτος προορισμός για πολλούς επισκέπτες. Mm. Και αντί να προωθήσουν το τουρισμό εδώ στα χωριά μας, προωθούν τους λαθρομετανάστες. Τι να σας πω, να πούμε. Θα παραμείνετε φυσικά σταθεροί και θα παραμείνετε στο σημείο. Σίγουρα οι διαμαρτυρίες συνεχίζονται. Ώσπου να έρθει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Δεν υπάρχουν υποδομές. Φανταστείτε 1.000 άτομα. Το κέντρο υγείας υπολειτουργεί. Δεν υπάρχουν αποχετεύσεις. Δεν υπάρχει νερό. Δεν υπάρχει τίποτα και στο στρατόπεδο. 1.000 άτομα φαντάζεστε. Θα γίνουν να είναι έγκλειστοι 1.000 άτομα και να έχουν το σύνδρομο του φυλακισμένου. Και αν πούμε γίνεται το δραπετεύσιο 5-6, τι θα γίνει εκεί στα χωριά. Και όπως μαθαίνω, είναι αυτοί που την κουπάναν, όλοι είναι νεαροί σε ηλικία. Ναι. Είναι δύσκολη η κατάσταση. Να, σε τηλεφώνημα υπουργού, κύριε Ζαπρίδη, προς το Δήμο, προς το Δήμαρχο και ή προς τον Αντιδήμαρχο, σε εσάς, για επικοινωνία. Δεν είχαμε καμία ενημέρωση. Σε πάνω στοιχεία το μάθαμε. Σε πιθανό τώρα τηλεφώνημα του υπουργού θα υπάρξει επαφή, θα υπάρξει συνάντηση. Ήρθε ο Γενικός Γραμματέας τώρα το απόγευμα του Αντιδημαρχείου εκεί στη Ροδόπολη. Τα συζητήσαμε, πήγε την κατάσταση του στρατόπεδο όπως είναι. Τώρα ποια θα είναι η απόφασή τους, να σας πω, αναμένουμε. Άλιστα. Ήταν ο Γενικός Γραμματέας, ο κύριος Λογοθέτης. Ναι. Ναι. Κάνατε μια πρώτη δηλαδή ουσιαστικά επικοινωνία με το Υπουργείο. Ναι, πήγαμε και στο στρατόπεδο, είδε πώς είναι η κατάσταση, είδε τα σπίτια, είδε εκεί πέρα τα σχολεία, τα γήπεδα, τα είδε. Έχει πλέον μια άποψη, γιατί πήραν μια απόφαση χωρίς να ξέρουν, πιστεύω, που είναι το στρατόπεδο της Ροδόπολης. Μάλιστα, μάλιστα. Υπάρχουν λύσεις. Δεν καταλαβαίνω το λόγο γιατί πρέπει να μπουν αυτοί οι άνθρωποι μέσα στα χωριά μας. Δεν το καταλαβαίνω. Έχουμε τόσα προβλήματα να μας δημιουργήσουν ακόμα ένα πρόβλημα. Ένα προνόμιο είχαμε στην περιοχή εδώ πέρα να κυκλοφοράμε ελεύθεροι. Θα μας το κόψουν και αυτό εδώ. Καταλαβαίνετε, σας λέω τώρα. Λοιπόν, φυσικά το παρακολουθεί και ο Δήμος το θέμα. Ήτανε και στην διαμαρτυρία σήμερα στο στρατόπεδο. Ήσασταν και εσείς αντιδήμαρχοι και ο Δήμαρχος ο κ. Μουτσίδης. Είμαστε εκεί πέρα, πήκο. Όχι μόνο εμείς, όχι μόνο η Δημοτική Αρχή. Και όλοι κάτι και το χωριό είναι εκεί. Μάλιστα. Αναμένουμε φυσικά να δούμε. Εγώ κρατάω πάντως το γεγονός ότι δεν γνωρίζατε. Σας έπιασε ουσιαστικά, αν θέλετε, στον ύπνο και το Υπουργείο, έτσι όπως μας τη μεταφέρετε τώρα. Χωρίς να υπάρξει κάποια ενημέρωση από πλευράς του Υπουργείου προς τον Δήμο για το ότι θα γίνει στη Ροδόπολη το κέντρο πρόθεσης μεταναστών στη Βόρεια Ελλάδα. Το κρατάω αυτό το θέμα, γιατί έχουμε τοποθέτηση ότι υπήρχε ενημέρωση. Το συμβούλιο που κάναμε προχθές η ώρα μία, μας ενημέρωσε ότι μία παρά 6 λεπτά τον είχε πάρει ο Υπουργός τηλέφωνο να τον ενημερώσει. Ενώ είχαμε η ώρα μία έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο για αυτό το θέμα. Σας είπα. Με την προηγούμενη κυβέρνηση μας είχαν ειδοποιήσει, έτυχε να είμαι και το 2016 αντιδήμαρχος πάλι εδώ τοπικός της περιοχής, ήρθαν αντιπροσωπεία, είδαν το στρατόπεδο και το βγάλαν ακατάλληλο το 2016. Τώρα, το 2020, πώς είναι κατάλληλο το στρατόπεδο, δεν μπορώ να το καταλάβω. Μάλιστα. Κατάλαβα. Θέλουν λοιπόν να κάνουν μία δομή, ας πάνε σε στρατόπεδα που είναι μακριά από τα χωριά, 3 και 4 και 5 χιλιόμετρα, έτσι λένε. Θα κάνουν που θα κάνουν τη δομή. Ας το κάνουν σε ένα στρατόπεδο μακριά. Δεν ανάγκη να είναι η δομή μέσα στα χωριά. Μάλιστα.
Λοιπόν, κύριε Αντιδήμαρχε, θα γίνει φυσικά. Έχουμε και άλλο έκτακτο δημοτικό συμβούλιο, θα έχουμε κι άλλο. Όχι, περιμένουμε τώρα την απόφαση. Την οριστική. Γιατί πότε αναμένεται αυτή? Ο Γενικός Γραμματέας, σε 8 μέρες αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να πάνε στη θέση τους, όποια απόφαση πάρθει. Είχαμε και υποτοποθέτηση του Υπουργού, κύριε Ζαπρίδη, ο οποίος λέει ότι άμεσα 2.000 άτομα να φύγουν για τα κέντρα πρόθεσης μεταναστών. Δηλαδή πρέπει πρώτα να γίνει όμως και το κέντρο. Θα είναι μάλιστα σίγουρα από αυτοί που ήρθαν στη χώρα μας από 1η Μαρτίου του 20 και μετά. Ναι, ναι, αυτοί εδώ. Όπως τοποθέτησε. Τι άνθρωποι είναι αυτοί εδώ? Όταν αυτοί δραπετεύουν με τόση ασφάλεια και στο νεύρο και δραπετεύουν, καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει εδώ. Το σκεφτήκατε αυτό? Πότε αναμένετε την απόφαση, είπατε, για να το. Τα ίδια ο Γενικός Γραμματέας, ο κ. Λογοθέτης. Πήγαμε στο στρατόπεδο. Τώρα έφυγε γύρω στις 6 ώρα. Έφυγε εδώ από το Αντιδημαρχείο Κερκίνης. Μάλιστα. Περιμένουμε την απόφαση. Οπότε είστε και εσείς σε αναμονή για την συγκεκριμένη απόφαση. Είστε σε αναμονή και με το που βγει η απόφαση και υπάρχει εν τέλει δημιουργία, πάλι θα βγείτε στους δρόμους όμως. Οι διαμαρτυρίες δεν σταματάνε. Συνεχίζονται και απόψε και αύριο το πρωί. Δεν σταματάνε οι διαμαρτυρίες. Γιατί το πρόβλημα που θα δημιουργηθεί είναι σοβαρό εδώ στην περιοχή μας, κύριε Απόστολε. Μάλιστα. Πάρα πολύ σοβαρό. Ας το λάβουν σοβαρά υπόψη είναι αυτοί που πήραν την απόφαση. Πρώτα πρέπει να έρχονται σε διάλογο, να έχουν τη γενική εικόνα του στρατοπέδου, να δουν πώς είναι η κατάσταση και μετά να παίρνουν αποφάσεις. Αυτό είναι το πιο σωστό, νομίζω. Μάλιστα. Λοιπόν, Αντιδήμαρχε, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτήν την επικοινωνία. Και φυσικά αναμένουμε τις αποφάσεις και τα όσα θα ληφθούν υπόψη και του Υπουργείου. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ. Καλό σας βράδυ. Λοιπόν, είμαστε σε αναμονή και τη συγκεκριμένη απόφαση. Φαίνεται ότι δημιουργήθηκε έντονη αντίδραση. Θα δούμε και φυσικά τη διαμαρτυρία στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΕΝΑ Τσάνελ, κυρίες και κύριοι. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί αμέσως τώρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε για ακόμη φυσικά ένα απόγευμα. Αύριο ραντεβού εδώ, εκπομπή ένα live news με ό,τι φυσικά νεότερο υπάρχει στην επικαιρότητα. Ακολουθεί το κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Από μένα, γεια σας, καλό βράδυ.